Εντολή από εντολή έχει αποδειχθεί κατά τη σύγκριση ότι είναι διαφορετική. Γι' αυτό και η πίστη από πίστη, γι' αυτό και πίστη από πίστη βρίσκεται κατά τη σύγκριση διαφορετική ως προς την σταθερότητα. Λέει ο Άγιος Αββάς Μάρκος ο ασκητής στο σύγγραμμά του περί των ιωμένων εξέργων δικαιούστε, για αυτούς που νομίζουν ότι δικαιώνονται από τα έργα τους. Αυτό που λέγει ο κόσμος να είσαι καλός άνθρωπος, και άμα είσαι καλός άνθρωπος θα πας στον παράδεισο. Δηλαδή ότι τα έργα είναι αυτά τα οποία μας πάνε στον παράδεισο. Αλλά ο Πανάγιος Τριαδικός Θεός μας και οι Άγιοι μας λένε ότι η χάρη του Θεού μας πάει στον παράδεισο. Και όχι τα έργα μας. Δεν δικαιωνόμαστε δηλαδή από τις καλές μας πράξεις. Και αν κανείς έχει κάποιες καλές πράξεις, αρκετές θα λέγαμε καλές πράξεις, τότε μπορεί να περάσει στον παράδεισο. Και αν δεν έχει καλές πράξεις αρκετές, πάει στην κόλαση. Αυτά τα λένε οι αιρετικοί, οι παπικοί. Γι' αυτό και έχουν μία αίρεση ότι μπορείς να αγοράσεις από τον Πάπα δίνοντας χρήματα κάποιες καλές πράξεις και έτσι να συμπληρώσεις τις καλές σου πράξεις που δεν φτάνουν, να αγοράσεις από τους Αγίους μέσω του Πάπα και έτσι να σωθείς. Αυτές τις ανοησίες λένε οι παπικοί, με τους οποίους δυστυχώς οι δικοί μας οι οικουμενιστές κάνουν διάλογο. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι δικαιωνόμαστε, σωζόμαστε δηλαδή, πάμε στον παράδεισο από τη χάρη του Θεού, δηλαδή δωρεάν. Δεν το αξίζουμε να πάμε στον παράδεισο. Αλλά τότε θα πει κανείς, δεν χρειάζεται να κάνουμε και καλά έργα. Χρειάζεται να κάνουμε καλά έργα, χρειάζεται και να προσευχόμαστε, χρειάζεται και να εξομολογούμαστε, χρειάζεται προπάντων να μετανοούμε. Τι θα πει να μετανοούμε? Να αλλάζουμε νου, μετά και νους. Αλλάζω νου, αλλάζω σκέψη. Αλλάζω δηλαδή τρόπο που βλέπω τα πράγματα, κρίνω τα πράγματα και ζω. Γι' αυτό και ο Κύριος όταν ήρθε στη γη αυτό έλεγε, μετανοείτε. Γιατί πλησίασε σε εσάς η Βασιλεία του Θεού. Αλλά για να μετανοήσει κανείς, δηλαδή να αλλάξει τρόπο ζωής και να πει όχι όπως ξέρω, όχι όπως έμαθα από τους γονείς μου, όχι όπως κάνουν οι πολλοί στην κοινωνία, όχι όπως μας λέει η τηλεόραση ή το διαδίκτυο, αλλά όπως λέει ο Θεός, έτσι θα ζήσω. Για να το κάνει αυτό ο άνθρωπος, θα πρέπει να πιστέψει στον Χριστό. Γι' αυτό λέει εδώ ο Άγιος ότι υπάρχει διαφορά πίστεως. Και δεν είναι όλες οι πίστες σωστές. Και ο διάβολος πιστεύει. Αν ρωτήσεις τον διάβολο αν υπάρχει Θεός, θα σου πει ναι, υπάρχει Θεός. Αν ρωτήσεις τους μασόνους, τους σιωνιστές, όλους αυτούς, ακόμα και τους σατανιστές, θα σου πούνε ναι, υπάρχει Θεός. Υπάρχουν και κάποιοι άθεοι, τελείως τρελοί, που λένε ότι δεν υπάρχει Θεός. Αλλά πώς μπορεί να μην υπάρχει Θεός, αφού υπάρχει όλη αυτή η δημιουργία? Πώς μπορεί να μην υπάρχει αρχιτέκτονας, χτίστης, όταν υπάρχει ένα σπίτι? Μπορεί να πει κανείς ότι το σπίτι έγινε μόνο το ξαφνικά. Φύτρωσε σαν μανιτάρι, πρέπει να είναι τρελός. Πολύ περισσότερο αυτό το τεράστιο σπίτι που λέγεται σύμπαν, που έχει δισεκατομμύρια έτη φωτός διάμετρο, είναι τρελός να πει κανείς ότι έγινε μόνο του. Κι όμως υπάρχουν κάποιοι που το λένε, προφανώς σχιζοφρενείς. Αλλά μιλάμε για αυτούς που λένε ότι πιστεύουν. Πώς πιστεύεις, αδελφέ μου? Λέει ο Άγιος Ιάκωβος Αδελφόθεος, πίστης άνευ έργων νεκρά εστί. Να λοιπόν που χρειάζονται έργα. Ποια είναι τα έργα? Τα έργα της πίστεως. Ποια είναι τα έργα της πίστεως? Ένα έργο της πίστεως είναι να πιστεύουμε ότι ο Θεός ήρθε στη γη και έγινε άνθρωπος, είναι ο Χριστός μας. Και ότι θα έρθει πάλι και θα μας ξανακρίνει. Και αυτός ο Θεός, ο Πανάγιος Τριαδικός Θεός,
θα μας κρίνει σύμφωνα με τα έργα μας, δηλαδή σύμφωνα με την υπακοή που κάναμε εις τις Άγιες Εντολές Του. Έτσι λοιπόν λέγει στη συνέχεια ο Άγιος: «Έστι πίστης εξακοής κατά των Απόστολων και έστι πίστης ελπιζομένων υπόστασης». Υπάρχει πίστη η οποία είναι εξακοής, δηλαδή άκουσες από κάποιον και πιστεύεις κι εσύ. Και αν έτσι πιστέψεις αληθινά, θα αρχίσεις από αυτή την πίστη, από αυτά που έμαθες δηλαδή από τους άλλους, και θα προχωρήσεις σιγά σιγά να τα εφαρμόσεις. Και τότε θα φτάσεις στη ζωντανή πίστη, η οποία αυτή η ζωντανή πίστη σώζει. Και τότε θα φτάσεις αυτά που πιστεύεις να τα ζεις, να τα βλέπεις, να έχουν υπόσταση αυτά που ελπίζεις. Γιατί λέμε για τη Βασιλεία του Θεού, αλλά πόσοι ζουν με αυτό το όραμα της Βασιλείας, πόσοι πραγματικά πιστεύουν ότι όντως υπάρχει αυτή η Βασιλεία και μας περιμένει. Πόσοι δεν λένε, καλά τώρα ποιος πήγε στην άλλη ζωή, ποιος μας είπε για αυτά, αν υπάρχουν, δεν υπάρχουν. Δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι δεν πιστεύουν. Γι' αυτό και βλασφημούν τον Χριστό στην πράξη, στη ζωή τους. Όπως όλοι αυτοί που λένε ότι εντάξει τώρα και η Εκκλησία είναι μια απλή αίθουσα και εκεί κινδυνεύουμε και πρέπει να πάρουμε μέτρα προφύλαξης και να φορέσουμε αυτό το φήμωτρο. Οι άλλοι οι οποίοι λένε ότι καλά τώρα εμείς δεν είμαστε καλόγεροι, δεν θα εφαρμόσουμε όλα όσα λέει το Ευαγγέλιο, γενικά να έχεις αγάπη και φτάνει. Όλα αυτά είναι αποδείξεις απιστίας εις τον Θεό και στις εντολές Του. Γιατί ο Κύριος είπε, αυτός που είναι και στο ελάχιστο πιστός είναι άπιστος, και στο ελάχιστο και σε όλα είναι άπιστος. Επομένως και μία εντολή αν δεν τηρήσουμε, όπως λέει ο Άγιος Ιάκωβος, και δεν την εφαρμόσουμε, δεν την εκπληρώσουμε, είναι σαν να μην τηρήσαμε καμία εντολή. Ας τα έχουμε λοιπόν αυτά υπόψη μας και ας προχωρήσουμε να τηρήσουμε τις Άγιες Εντολές. Και λέμε αυτές τις ημέρες ποιες είναι οι Κύριες Εντολές. Βεβαίως είναι οι εντολές της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και υπάρχουν συμπληρωματικές εντολές που μας έδωσε ο Κύριος στην Καινή Διαθήκη. Και μία από αυτές τις εντολές είναι η εντολή της υπομονής, για την οποία λίγο θα μιλήσουμε σήμερα, η οποία υπομονή φαίνεται εις τα έργα που κάνουν οι άνθρωποι. Οι χριστιανοί χρωστούν να έχουν υπομονή σε όλες τις θλίψεις όπου τους ακολουθούν. Είναι η 14η από τις εντολές, από τις 17 εντολές της Καινής Διαθήκης, τις Κύριες Εντολές, τις οποίες μας παρουσιάζει ο Άγιος Νικόδημος ο Ιωρίτης. Οι χριστιανοί, λέγει, πρέπει να έχουν υπομονή σε όλες τις λήψεις που τους συμβαίνουν. Εκείνος που υπομένει έως τέλους, αυτός θέλει σωθεί, λέει ο Κύριός μας. Ο υπομείνας εις τέλος, ούτω σωθήσεται. Ο δε αυτός που δεν υπομείνει, αυτός που θα απιστήσει, αυτός θα κατακριθεί. Και πάλι λέει ο Κύριος, με την υπομονή σας θα αποκτήσετε και θα σώσετε τις ψυχές σας. Εν τη υπομονή ημών, κτίσαστε τας ψυχάς ημών. Οι θλίψεις, λέει και ο Άγιος Απόστολος Παύλος, προξενεί υπομονή. Η δε υπομονή προξενεί ελπίδα. Και η ελπής ου κατεσχύνει. Αυτή η ελπίδα στο Θεό, η οποία στηρίζεται στην πίστη και στην υπομονή, εξαιτίας της πίστεως, αυτή η ελπίδα δεν θα κατασχυνθεί, δεν θα ντροπιαστεί. Και ο άνθρωπος που έχει αυτή την πίστη και επομένως δείχνει υπομονή στις θλίψεις και κάνει και ακούσιες θλίψεις, αναδέχεται δηλαδή ακούσιες θλίψεις χάρη του Ευαγγελίου, νηστεύει δηλαδή, αγρυπνεί, προσεύχεται, κοπιάζει για να τηρήσει τις Θείες Εντολές, για να χαλιναγωγήσει τη σάρκα, αυτός ο χριστιανός αποκτά μια ελπίδα, ελπίδα σωτηρίας, και δεν θα ντροπιαστεί, αλλά θα επιτύχει τη σωτηρία του, εφόσον υπομείνει μέχρι τέλους. Βαστάσει μέχρι τέλους το Ευαγγέλιο
τηρήσει τις Άγιες Συντολές και κοπιάζει το κατά δύναμη σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. «Εις την θλίψη να υπομένετε», λέει πάλι ο Απόστολος της Ρωμαίους Επιστολή. «Και αν υπομένουμε», λέει στον Άγιο Τιμόθεο, «θα συμβασιλεύσουμε μαζί με τον Χριστό». Όταν ζούμε σύμφωνα με τις εντολές και ταπεινωνόμαστε και αγρυπνούμε και ανήφουμε, βρισκόμαστε σε εγρήγορση πνευματική, δηλαδή δεν κοιμόμαστε, δεν πέφτουμε στις παγίδες του διαβόλου, αντιτασσόμαστε στα εγωιστικά μας θελήματα, στα θελήματα της σάρκας, στην καινοδοξία και στην ανθρωπαρέσκεια, δεν σκεφτόμαστε τι θα πει ο κόσμος, αλλά τι θέλει ο Χριστός. Αν ζούμε έτσι, τότε θα βασιλεύσουμε και μαζί με τον Χριστό. Ω Τιμόθε, λέει πάλι, να κυνηγάς την υπομονή, να διώκεις, να επιδιώκεις, να ζητάς και να κατορθώνεις την υπομονή. Και λέγει και στην προς Εβραίους, αδελφοί, αν ίσως και υπομένετε παιδείας και θλίψης, να εξεύρετε ότι ο Θεός σας έχει σαν παιδιά Του. Όταν έχετε θλίψεις, δοκιμασίες, επειδή ακριβώς τηρείτε τις Άγιες Εντολές του Θεού, επειδή ακρονίζεστε για να ευαρεστήσετε στον Χριστό και αντιμετωπίζετε ηρωνίες, που είναι διωγμός, είναι μια μορφή διωγμού η ηρωνία που γίνεται στους χριστιανούς. Αντιμετωπίζετε περιθωριοποίησεις, σας απομονώνουν, σας αποξενώνουν οι άνθρωποι του κόσμου. Δεν θέλουν να σας συναστρέφονται, σας μισούν. Όταν την αντιμετωπίζετε όλα αυτά, τότε να χαίρεστε, να έχετε χαρά, γιατί έτσι αποδεικνύεται ότι είστε γνήσια παιδιά του Θεού. Γιατί όν αγαπά ο Κύριος, παιδεύει. Αυτό που αγαπάει ο Κύριος τον παιδαγωγεί. Του δίνει θλίψεις δηλαδή και δοκιμασίες για να φανερωθεί η πίστη του στον Χριστό και η υπομονή του. Χρειάζεστε, λέει πάλι στην προς Εβραίους, να έχετε υπομονή για να κάνετε το θέλημα του Θεού και να κληρονομήσετε τα αγαθά που σας έχει υποσχεθεί ο Θεός. Χωρίς υπομονή δεν θα τηρήσουμε τις εντολές. Οι χριστιανοί, οι αληθινοί χριστιανοί είναι πάντοτε άνθρωποι της υπομονής. Ο διάβολος είναι ανυπόμονος. Ο διάβολος βιάζεται να κάνει τα σχέδιά του και πάντοτε αποτυχάνει και θα αποτυχάνει και τελικά θα καεί στην αιώνια κόλαση. Με υπομονή, λέει πάλι στο 12ο κεφάλαιο της προς Εβραίους, ας τρέχουμε τον αγώνα που έχουμε μπροστά μας μέχρι τέλος της ζωής μας, της επίγειας ζωής μας, η οποία δεν διαρκεί για πολύ, κατ' οικονομία Θεού, περνάει γρήγορα. Με υπομονή λοιπόν αυτό το χρόνο, που είναι ο χρόνος του αγώνος, θα τρέξουμε και θα τηρήσουμε τις Άγιες Εντολές του Χριστού και έτσι θα φτάσουμε στη Βασιλεία Του. Καλότυχος, λέει και ο Άγιος Ιάκωβος, αδελφόθεος, είναι ο χριστιανός εκείνος που υπομένει πειρασμό, γιατί πρόκειται να γίνει δόκιμος και να λάβει το στέφανο της ζωής. Αληθινά άνθρωπος του Θεού, ευλογημένος από τον Θεό, είναι εκείνος ο χριστιανός που υπομονητικά στέκεται απέναντι στους πειρασμούς, γιατί θα αποδειχθεί όντως δόκιμος και έτσι θα πάρει το στεφάνι της ζωής, της αιώνιας ζωής και μακαριότητος. Η υπομονή ας έχει έργο τέλειο, λέει πάλι ο Άγιος Ιάκωβος. Θα πρέπει να είναι τέλεια η υπομονή. Μη γοκίζεις, αδελφέ μου, μη κρινιάζεις, μη λες δεν αντέχω άλλο, μη λες φτάνει πια, τόσες φορές τον υπέμεινα, το συγχώρεσα, δεν μπορώ άλλο. Ποτέ μην το λες αυτό. Πρέπει να είναι τέλεια η υπομονή, να έχει έργο τέλειο. Η υπομονή έργο τέλειο να χέτω. Μέχρι τέλους θα είσαι έτοιμος και τη ζωή σου να δώσεις, όπως είπε ο Κύριος. Να μισηθείς από όλους, γιατί το είπε ο Κύριος, έσαστε μισούμενοι υπό πάντων. Θα μισηθείς από όλους, θα απομονωθείς, αλλά και εσύ θα πρέπει να μισήσεις όλους με μίσος άμισο. Όπως λέγει ο Κύριος πάλι, εάν δεν μισήσει ο άνθρωπος τον πατέρα του και τη μητέρα του και τα αδέλφια του και τη γυναίκα του, ακόμα λέει και τη ζωή του,
δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Μα ο Θεός είναι αγάπη και εδώ κηρύττει το μίσος. Μάλιστα, το άμισο μίσος, δηλαδή το μίσος που δεν έχει μέσα πάθος, δεν έχει μέσα καταφρόνηση, δεν έχει έχθρα, δεν έχει εκδίκηση, αλλά είναι το μίσος αυτό το οποίο σημαίνει την απομάκρυση, τη μη συναναστροφή. Θα έχεις αγάπη για όλους, αλλά δεν επιτρέπεται να συναστρέφεις σε όλους. Ακόμα και τους πολλοί εντός εισαγωγικών δικού σου, εξαίματος συγγενείς ή φίλους παλιούς, οι οποίοι όμως είναι εχθροί του Χριστού. Θα πρέπει να διαλέξεις με ποιο στρατόπεδο θα είσαι. Με το του Χριστού ή με το του Αντιχρίστου. Με το στρατόπεδο των πιστών ή των απίστων. Με το στρατόπεδο των φίλων του Χριστού που τηρούν τις Άγιες Εντολές Του ή με το στρατόπεδο των εχθρών του Χριστού που βλασφημούν και βρίζουν τον Χριστό και με το στόμα τους και με τη ζωή τους και με τα έργα τους. Και αναγκαστικά τότε θα υπάρξει αυτό το μίσος, αυτή δηλαδή η μη συναναστροφή, η απομάκρυση. Χριστιανοί μου αγαπητοί, θα πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, ότι πρέπει να συσταλούμε, να φύγουμε από τον κόσμο και τις κοσμικές συναναστροφές. Λαέ μου, λέει, βάδιζες το ταμείο σου. Αποκρύβηθη μικρόν όσον όσον. Πρέπει να κρυφτούμε. Πρέπει να απομονωθούμε αν θέλουμε να επιβιώσουμε. Και μάλιστα στα χρόνια αυτά που ζούμε τώρα, που είναι τα χρόνια του Αντιχρίστου, μπορεί να μην είναι του τελευταίου Αντιχρίστου, τα έσχατα των Ισχάτων, αλλά οπωσδήποτε είναι εικόνα των Ισχάτων αυτά που ζούμε τώρα. Και αν ο χριστιανός και η οικογένεια χριστιανική δεν απομονωθεί, θα χαθεί. Θα απορροφηθεί από τον κόσμο και το κοσμικό φρόνημα. Γι' αυτό χρειάζεται να οπλιστούμε με υπομονή και να δεχτούμε όλες τις ταπεινώσεις και τις περιθωριοποίησεις και τα μίση των ανθρώπων του κόσμου και τις ειρωνίες και τους όποιους χαρακτηρισμούς. Η υπομονή ας έχει έργο τέλειο. Ήγουν ας είναι κατά πάντα τελεία και όχι μερική, όχι ελλειπής, λέει ο Άγιος Ιάκωβος. Βάλετε όλη τη σπουδή σας, λέει και ο Άγιος Απόστολος Πέτρος στη Δευτέρα του Καθολική Επιστολή, όλη σας την προθυμία, αδελφοί, για να προσθέσετε πάνω στην εγκράτεια την υπομονή και πάνω στην υπομονή την ευσέβεια. Δεν μπορείς να είσαι ευσεβής αν δεν έχεις υπομονή και δεν μπορεί να έχεις υπομονή αν δεν έχεις εγκράτεια, αν δεν συγκρατείς την κοιλία σου, αν δεν πολεμήσεις τη γαστριμαργία και τη λεμαργία σου, αν δεν σταματήσεις να βομολογείς, να υβρίζεις, πολύ περισσότερο να βλασφημείς το έργο του Θεού, αν δεν σταματήσεις να πολυυπνείς και να αφήνεσαι σε όλες τις ειδονές της σαρκός, τότε δεν μπορείς να έχεις υπομονή. Γιατί σήμερα όλοι και τα νέα παιδιά κατ' εξοχήν είναι γεμάτα νεύρα, λέει είναι ο γιος μας νευρικός, δεν τολμάμε να του μιλήσουμε. Γιατί δεν τον έμαθες να έχει εγκράτεια, του τα έδινες όλα άφθονα, τον καλόπιανες από μωρό, όλα τα της αρκός του τα έδινες χωρίς κανένα περιορισμό. Και έτσι τώρα δεν μπορεί να έχει υπομονή, γιατί δεν έχει εγκράτεια. Και επομένως δεν μπορεί να είναι και ευσεβής. Δεν μπορεί να πιστεύει στον Θεό. Γι' αυτό και έχουμε όλο αυτό το φαινόμενο της αθεΐας στους νέους ανθρώπους. Γι' αυτό και οι θλίψεις που έρχονται τώρα και θα είναι από ό,τι φαίνεται πολύ μεγάλες, όπως μας έχουν πει οι Άγιοι και η πείνα αυτή πολύ μεγάλη που έρχεται, θα είναι μια ευλογία για να μάθουμε στην εγκράτεια έστω και αναγκαστικά και να αποδειχθούν οι δόκιμοι, να αποδειχθούν αληθινά οι καλοδιάθετοι, αυτοί που θα ταπεινωθούν και θα μετανοήσουν και θα σπαστούν την εγκράτεια και θα αναδειχθούν αθλητές της υπομονής. Και πάνω στην υπομονή αυτή θα οικοδομηθεί η νέα Εκκλησία του Χριστού που θα αποτελείται από ευσεβείς και όχι από ασεβείς μασκοφόρους και εμβολιασμένους με το διαβόλιο και δεν ξέρω τι άλλο, αλλά από ανθρώπους που αληθινά φοβούνται το Θεό, που σέβονται το Θεό, που τηρούν τις εντολές του Θεού και δεν παραβαίνουν καθόλου το θέλημα του Θεού, ούτε στο παραμικρό. Γιατί αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Το σχέδιο του Αντιχρίστου αντίθετα είναι να γεμίσουν οι εκκλησίες με ανθρώπους
που δεν θα έχουν το ορθόδοξο φρόνημα, που δεν θα είναι ευσεβείς, που θα είναι ασεβείς. Θα μπαίνουν μέσα στην Εκκλησία, όπως και μπαίνουν και τώρα κάποιοι, και θα βλασφημούν τον Χριστό με τη συμπεριφορά τους και με την εμφάνισή τους και ακόμα και με τα λόγια τους, δυστυχώς. «Όδε η υπομονή των Αγίων», διαβάζουμε και στην Αποκάλυψη. Εδώ είναι η υπομονή των Αγίων. Εδώ θα φανούμε αν είμαστε αληθινά του Χριστού, αληθινά ευσεβείς. Αν παρόλο το διωγμό, παρόλες τις λήψεις και τις δοκιμασίες, θα αναδειχθούμε κι εμείς αντάξιοι απόγονοι των μαρτύρων, που δεν λογάριαζαν το πρόστιμο της εποχής εκείνης, γιατί τότε υπήρχαν πρόστιμα. Δεν λογάριαζαν τη δίμευση της περιουσίας τους, δεν λογάριαζαν και αυτή τη ζωή τους. Σήμερα για 100 ευρώ πρόστιμο ο άλλος ξεπουλάει την πίστη του και βλασφημεί τον Χριστό γιατί φοβάται μην του πάρουν 100 ευρώ. Τι θα κάνουν άραγε αυτοί οι άνθρωποι όταν θα τους πούνε το κεφάλι σου ή την πίστη σου? Ο Θεός να μας ελεήσει, αδελφοί μου, να δείξουμε αληθινή μετάνοια για να αποκτήσουμε εγκράτεια και για τις εγκρατείες υπομονή και για τις υπομονείς ευσέβεια και για τις ευσέβειες τη σωτηρία. Το δέθω ημοδόξα πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.